Το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, όπως είπατε, του νομού Δράμας, σήμερα συνεδριάζουμε. Εμπλέκονται όλοι οι φορείς, ξεκινώντας βασικά από τους δήμους του νομού, τους πέντε δήμους, με τους εκπροσώπους τους. Από εκεί μετά, βασικός ομιλητής στη συζήτηση είναι η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Δασαρχείο Δράμας και κάτω Νευροκοπίου. Και για να μην πω, γιατί είναι γύρω στους 16 εμπλεκόμενους φορείς και τους πω όλους, είμαστε σε ένα τραπέζι, μιλάμε για την ετοιμότητα λόγω της θερινής περίοδου που έχουμε μπροστά μας όσο αφορά τον μηχανικό εξοπλισμό, τον ανθρώπινο δυναμικό και όχι μόνο. Συζητάμε σήμερα γύρω από τα θέματα της φωτιάς και βάζουμε στο τραπέζι και προτάσω εγώ μια πρόταση σε επίπεδο συζήτησης το επόμενο διάστημα να δημιουργήσουμε σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Νομού Δράμας ένα φυλάδιο και αυτό με την βοήθεια της αυτοδιοίκησης και της υπηρεσίας της πυροσβεστικής να γίνει διανομή σε όλους τους πολίτες του Νομού Δράμας έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθεί ο κάθε ένας από εμάς προτάσσοντας την ατομική ευθύνη να πάμε σε επίπεδο συλλογικό γιατί νομίζω ότι όλα αυτά τα φαινόμενα φωτιά και καιρικέ συνθήκες που πρέπει και καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε μόνοι μας ως φορείς. Θέλουμε το ανθρώπινο δυναμικό, την σύμπραξη και τη σύνθεση των ομάδων εθελοντισμού που έχουμε σε επίπεδο νομού και εδώ να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα που κάθε χρόνο μπαίνουν μπροστά και συνεργάζονται απόλυτα με εμάς ως φορείς και έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Να θυμίσω λίγο σε όλους τους δραμηνούς ότι οι εθελοντικές ομάδες προστατεύουν όλα αυτά τα χρόνια το αρσίλιο του κορυλόγου. Είναι πολύ σημαντικό. Και από εκεί και πέρα έχω κάνει έκκληση προς όλους αυτούς οτιδήποτε χρειάζονται σε επίπεδο ενίσχυσης του εξοπλισμού να το κοινοποιήσουν σε εμάς και εμείς ως Περιφερειακή Ενότητα Δράμας θα είμαστε εδώ να βοηθήσουμε προς και αυτή την κατεύθυνση.